εκπομπής. Καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα. Τι έγινε, ρε παιδιά? Χθες. Είχαμε επεισόδια. Μου πεζορίστηκε ο κύριος Κυριατζόγλου χθες. Με ένα φιλοκράτη. Ρε παιδί μου, ξέρεις, υπόθηκαν πολλά κουφά, όχι... Δεν υπήρχε ένταση, ξέρεις, με διαφωνίες ή με τέτοια πράγματα να γίνει κάποιος καυγάς για διαιτησίες. Ναι. Απλά λεγόντουσαν πολλά κουφά, έτσι, γενικά, όχι μόνο για την... Όχι για την ΑΕ, γενικά, γενικά. Τι γίνεται? Πόνε στο κεφάλι μου. Για πες, ρε φίλε, πώς έχεις, με τι mood έχεις ξυπνήσει σήμερα? Άριστο mood. Μπράβο, ρε φίλε, μπράβο. Θα πάμε και από νωρίς στη Φιλαδέλφια. Μπράβο. Εκεί για το πάρτι, ελπίζω να μην βρέξει, γιατί είμαστε και λίγο ΑΕΚ. Τι έγινε να βρέξει, ρε φίλε, γιατί βλέπεις έξω νεφιά? Εδώ έχει, ναι. Ναι. Εδώ στα μέρη μας έχει. Ναι. Εντάξει, ο καιρός δεν είναι τόσο ανησυχητικός, το πολύ να ρίξει καμία ψυχά, αλλά δεν πειράζει. Για να, πάει το, να συνεχιστεί το πάρτι που ξεκίνησε χθες το βράδυ, στα μαγαζιά έτσι γύρω από τη Φιλαδέλφια. Ήτανε πολύ ωραία, νομίζω όλοι θα έχουν δει βίντεο. Και ακόμη καλύτερα θα είναι σήμερα, να κυλήσουν όλα ήρεμα μέχρι την ώρα του αγώνα. Πιστεύω θα κυλήσουν, θα έχει... Δεν υπάρχει το ανησυχία και λόγος ανησυχίας, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι, εντάξει, εντάξει. Υπάρχει συνεννόηση με την αστυνομία. Ναι. Ότι, εντάξει, αποδέχτηκε η αστυνομία, όπως και η γαλλική αστυνομία έχει αποδεχτεί, ότι είναι ένα παιχνίδι ειδικών καταστάσεων. Και λίγο τα μέτρα τα άφησε στους οπαδούς, όπως έκαναν και οι Γάλλοι στη, έξι, ναι, okay, στη Γαλλία. Μεταξύ τους τσακώνονται. Ναι. Αυτό είναι το σημαντικό. Αυτό που θα πρέπει να υπάρξει προσοχή είναι να μην τυχόν και πάνε τίποτα άλλοι, πώς το λένε, αλόχρωμοι. Δεν νομίζω. Αυτό. Δεν νομίζω, γι' αυτό και ήταν και πολύ σωστό επίσης ότι όλα γίνονται στη Φιλαδέλφια. Ναι. Οπότε, εντάξει, δεν νομίζω να υπάρξει κάποιο θέμα. Και τα παιδιά που έχουν έρθει, οι οργανωμένοι τουλάχιστον της Μαρσέγγι μένουν στη Φιλαδέλφια, οι περισσότεροι, στην Ιωνία. Οπότε είναι όλα εκεί, δεν θα υπάρχει κανένα πρόβλημα. Ωραία. Πιστεύω όλα θα κυλήσουν ήρεμα. Και μετά θα αρχίσει το μάτς. Θα μετά αρχίσει το μάτς, γεια σου. Τώρα μετά αρχίσει το μάτς, 10 ώρα το βράδυ. Τώρα να δούμε τι θα γίνει εκεί. Περισσότερο πάντως μιλάμε για μια εντεκάδα, Κωστά, η οποία εξαρτάται περισσότερο από το πλάνο του Αλμέιδα και λιγότερο από τους περιορισμούς που έχει. Επιτέλους, ναι. Έτσι. Ισχύει αυτό. Ισχύει. 100%. Είναι και η Μαρσέιγ που πλέον έχει αρχίσει και αλλάζει πρόσωπο. Δηλαδή, στα τελευταία παιχνίδια δέχεται δύσκολα φάσεις. Και βέβαια, εντάξει, αυτό έχει το αποτέλεσμα ότι είναι και λιγότερο απειλητική. Το είχαμε παρατηρήσει και στη Μασαλία και το είχαμε συζητήσει και τότε ότι παρότι ήταν με παίχτη παραπάνω, είχε το momentum του αγώνα, τα έχει όλα υπέρ της τέλος πάντων, παιδί μου, ακόμη και το διαιτητή, το πήγε πολύ συντηρητικά το παιχνίδι. Ναι. Ακόμη και όταν το έγινε 2-1, η ΑΕΚ με 10, το γήπεδο είχε ξεσηκωθεί, το πήγε, είναι έτσι το στυλ του Γκατούσο. Εντάξει, μπορεί να έχει και δίκιο, γιατί πράγματι η Μαρσέιγ πριν τα παιχνίδια της ήταν για highlight, δηλαδή προηγόταν 2-0, ισοφάριζαν 2-2, προηγόταν ο Άγιαξ 2-0, ισοφάριζε η Μαρσέιγ 2-2. Ναι, ήταν heavy metal συναυλία ήταν. Ναι, μπράβο. Ναι. Και δεν ξέρω στα κάτι, εντάξει, ο Γκατούζο θα θέλει να είναι πιο ελεγχόμενο το match. Τώρα, από την πλευρά της ΑΕΚ θέλει πολύ προσοχή, γιατί αυτό το στοιχείο σημαίνει ότι δεν την παίρνει την ΑΕΚ να μείνει πίσω στο σκορ. Θα είναι πολύ δύσκολα μετά, έτσι όπως έχει μεταλλαχθεί η Μαρσέιγ, να μπορέσει να γυρίσει το παιχνίδι. Πρέπει και αυτοί να είναι πολύ προσεκτικοί. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή με τα κεντρικά χαφ, με πού θα παίξει ο Πινέδα. Αν θα είναι μέσα και ο Σιμάνσκι και ο Γιόνσον, ή αν θα προτιμήσει τον Πινέδα εκεί πέρα για να κερδίζει μέτρα, να είναι έτσι πιο δημιουργικός, ίσως να κρατάει πιο πίσω και κάποιους άλλους παίχτες. Θα δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Ναι. Σίγουρα ο Γκαρσία θα παίξει. Πάντως εδώ που το είπες τώρα για τα κεντρικά χαφ, ένας φίλος ρωτάει με επιμονή από το πρωί αν έκανε προπόνηση χθες ο Γιόνσον. Φίλε, που ρωτάς, τι να σου πω. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Με χθες, ναι. Δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Okay. Τώρα, τι να σου πω. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι, δεν έχει δοθεί κάτι. Okay. Θα το δούμε στο παιχνίδι. Ναι. Θα το δούμε στο παιχνίδι. Κοίτα, η ΑΕΚ ούτως ή άλλως δεν ανακοίνωσε και αποστολή. Αχα. Και για το ρότα, ας πούμε,
Μπορεί να το δούμε στον πάγκο και όχι. Το δούμε ξαφνικά μπροστά μας. Είναι διαφορετικά στην Ευρώπη, όπως ξέρεις και εσύ, δηλαδή με πιο πολλούς παίχτες στον πάγκο κτλ. Οπότε θα το δούμε το βράδυ. Mm-hmm. Πιστεύω όμως ότι θα παίξω σε την ΠΕ. Που έτσι κι αλλιώς τα μάτσα της Ευρώπης στο CDB βάζει. Ναι. Έτσι. Μέχρι τώρα και στα τρία έχει παίξει στο CDB. Προφανώς ποντάροντας την εμπειρία του, έτσι. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Στην εμπειρία. Ναι. Και εντάξει, έχει βγει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ναι. Δηλαδή έχει πάει καλά ο CDB στα παιχνίδια. Ναι. Και έχει βάλει και καταρχάς είναι key player που λένε και στο χωριό μου στη μεγαλύτερη νίκη μέχρι στιγμή που έχει κάνει. Εννοείται. Εννοείται. Μετά είναι Βίτα μου κουντή, οκ. Okay, σίγουροι. Mm-hmm. Είχα τη σαφή πιστεύω φαβορή. Στο κέντρο το έχουμε πει, έχουμε αναλύσει όλες τις παραμέτρους. Αν ο Πινέδα παίξει κεντρικά, πιθανόν να ξεκινήσει ο Κατσίνο και της αριστερά. Δεξιά ο Ελίασον είναι σε φοβερή φόρμα, ο Άμραμπατ παίζει συνήθως στην Ευρώπη. Κώστα το αποκλείζαν, ας πούμε, ένα δίδυμο με δύο κεντρικά χάφαλα, να είναι ο Γαλανόπουλος βασικός. Ναι, δεν πιστεύω ότι θα παίξει ο Γαλανόπουλος βασικός. Okay. Δεξιά είπαμε, ο Άμραμπατ παίζει συνήθως, ο Ελίασον είναι σε πολύ καλή κατάσταση, είναι σε μεγάλη φόρμα. Οπότε να δούμε πώς θα το κάνει αυτό. Σίγουρα θα παίξουν και δύο. Τώρα το θέμα είναι ποιος θα ξεκινήσει και ποιος θα μπει. Σωστό. Και ο Λιβάη θα ξεκινήσει σίγουρα. Τώρα, ο Τσούμπερ είναι φαβορή, αλλά υπάρχει ο Μάνταλος που έχει πάει πάρα πολύ καλά στα τελευταία μάτς που έπαιξε και είχε και 6 σερί μάτς βασικός. Και στην Κηφισιά το ότι δεν έπαιξε δεν είναι κριτήριο. Mm-hmm. Μάλλον ίσως είναι μεγαλύτερο κριτήριο ότι μπορεί να... ότι δεν ξεκίνησε μάλλον στην Κηφισιά. Μπορεί να είναι κριτήριο ότι μπορεί να παίξει τώρα ο Μάνταλος. Και σίγουρα θα μπει κάποια στιγμή και ο Ραούχο. Τώρα να ξεκινήσει από την αρχή το βλέπω δύσκολο. Αλλά δεν το αποκλείω, αλλά το βλέπω δύσκολο. Έτσι έχουν τα πράγματα. Να υπενθυμίσω ότι τερματοφύλακας ήταν ο Αθανασιάδης, γιατί ο Στάνκοβιτς αποκλείθηκε στη Μεσσαλία. Ναι, ναι. Μεγάλη σημασία έχει και το άλλο παιχνίδι, το Άγιαξ Μπράιτον. Ναι. Με την Μπράιτον δεν είμαστε, ρε φίλε. Είμαστε με την Μπράιτον με τα όλα. Ναι, γιατί κοίταξε. Παρά τη συμπαθώ Βαν Σιπ και το Άγιαξ είναι Άγιαξ, ναι. Είμαστε με την Brighton. Υπάρχει και θεωρία που σου λέει ότι ναι, με έναν κερδίσει ο Άγιαξ, μένει ο Άγιαξ πολύ γερά στο κόλπο, αλλά μετά έχει την Brighton μέσα, μήπως την αφήσει την Brighton απ' έξω. Αλλά λέω εγώ, κάτσε να ξεκαθαρίσουμε πρώτα την κατάσταση. Ρε, να βρούμε ότι. Καταρχάς, κοίτα, η Brighton την πάτησε με εμάς, την πάτησε με την ΑΕΚ. Μετράει τελικά πάρα πολύ η εμπειρία στην Ευρώπη, ρε παιδί, μετράει. Δηλαδή είναι μια τόσο καλή ομάδα η Ευρώπη. Και αυτό που πάθαμε με την ΑΕΚ της έκανε ζημιά και στην Πρέμιερ. Δηλαδή έχασε το βηματισμό. Έχασε, ναι, έχασε. Είχε αστάθεια μετά. Ναι, ναι. Παραμένει όμως μια ομάδα για μένα η καλύτερη του ομίλου by far και θα το ξαναπώ πιστεύω είναι από τα φαβορί και για τη διοργάνωση. Δηλαδή είναι η Λίβερπουλ και μετά νομίζω είναι η Μπράιτον για μένα. Mm-hmm. Οπότε η Μπράιτον θα τον βρει τον τρόπο. Ας τον βρει από τώρα, από σήμερα. Αν η ΑΕΚ καταφέρει και νικήσει σήμερα και γίνει και αυτό που λέμε στην Brighton, τότε είναι σχεδόν μέσα. Είναι στην τριάδα σχεδόν σίγουρη. Είναι πολύ κρίσιμη η σημερινή αγωνιστική. Ναι, ναι. Και πολύ κρίσιμο, επιμένω, και το άλλο παιχνίδι. Πάρα πολύ κρίσιμο. Το οποίο γίνεται και δύο ώρες νωρίτερα, έτσι. Δηλαδή θα το ξέρουμε όταν αρχίσει το μάτς ΑΕΚ με τη Μαρσέη. Ναι. Έτσι. Θα το ξέρουμε και θα δούμε και λίγο, γιατί όντως έχει πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Έχει πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Ο Στάνκοβιτς μια αγωνιστική έχει φάει, έτσι. Δεύτερη κίτρινη. Ναι, μία. Ο κόκκινη απευθείας, ναι, αλλά δεύτερη. Ναι. Κόκκινη απευθείας, μια αγωνιστική. Μια αγωνιστική. Δεν είναι... ναι. Αυτά τιμωρούνται με μια αγωνιστική. Μες. Οπότε στο επόμενο θα είναι οκ. Okay. Αλλά εντάξει, υπάρχει Αθανασιάδης. Στη Μασσαλία μπήκε στο πιο δύσκολο σημείο του αγώνα. Πήγε καλά, δηλαδή δέχτηκε δύο γκολ μόνο από πέναλτι. Έκανε τουλάχιστον δύο επεμβάσεις πολύ καλές. Θα μπορούσε δηλαδή να έχει ανέβει και άλλο το σκορ, έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα μετά την αποβολή. Υπάρχει εμπιστοσύνη, δεν υπάρχει κάποιο θέμα. Τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν πριν από λίγο, είχαν μείνει καμιά τριανταριά VIP, φύγανε και αυτά, το πήραν απόφαση αυτοί που θέλαν να πάνε, ότι θα πληρώσουν κάτι παραπάνω. Οπότε το γήπεδο θα είναι γεμάτο, mm-hmm. θα είναι μια μεγάλη ωραία ευρωπαϊκή βραδιά. Έτσι. Οι φανέλες έχουν βγει για το ματς σήμερα. Όταν λες φανέλες. Τα χρώματα που θα φοράνε οι ομάδες. Δεν νομίζω να υπάρχει κάποιο. Η Μαρσέη νομίζω θα φοράει σκούρα. Τα σκούρα θα φοράει, Νομίζω. Ναι, έλεγα ρε παιδί μου ότι άμα φοράει τα λευκά. Σε λίγο θα βγουν. Αν φοράει τα λευκά η Μαρσέη, θα μπορεί κάλλιστα ο Αθανασιάδης να θυμηθεί εκείνο το μάτσο του Μπερναμπέου που απέναντι στους λευκούς κατέβαζε και τα ρολά. Έτσι. Η σύσκεψη νομίζω είναι σε λίγο. Okay. Οπότε, εκεί αποφασίζονται και οι φανέλες και οι φανέλες θερματοφυλάκων. Ωραία, ωραία.
Έγινε, Κωστή μου. Αυτά. Φίλε, καλά να περάσεις.